Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριες και συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί. Κύριε συνάδελφε, δυσκολεύεστε τώρα, ε? Εμείς, ξέρετε, δεν ευκολυνόμασταν όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά προτάξαμε και εμείς το δίκαιο της ανάγκης, τη δημοσιονομική προσαρμογή, για την οποία όταν μιλούσαμε σε προηγούμενες ευκαιρίες, πολλοί εκ των κυρίων που κάθονται στα υπουργικά έδρανα καταψήφιζαν ασύστολα. Και τώρα που προσγειωθήκατε στην πραγματικότητα της δυσκολίας, μας ρωτάτε εμάς σε τι ακριβώς διαφωνούμε. Λοιπόν, κύριε συνάδελφε, διαφωνούμε σε όλα όσα κάνατε και φέρατε τη χώρα σε αυτό το σημείο. Διαφωνούμε με τα προεκλογικά ψέματα. Διαφωνούμε με τη μακρόσυρτη διαπραγμάτευση και την αμιγώς επικοινωνιακή της διαχείριση. Διαφωνούμε με τη δραματική επιδείνωση της σχέσης της χώρας με την Ευρώπη και τους εταίρους και τους δανειστές. Τώρα που είμαστε όλοι με τους δανειστές, μπορούμε να το πούμε, που επιδείνωσαν τη διαπραγματευτική θέση της χώρας. Διαφωνούμε με τις ζαριές που παίξατε σε βάρος της χώρας. Διαφωνούμε με το λογαριασμό που φέρατε. Διότι τώρα είναι η ώρα του λογαριασμού. Οι εκλογές έγιναν. Ο λαός έδωσε τη δεύτερη ευκαιρία σε μια κυβέρνηση που απόλεσε, γιατί απέτυχε την πρώτη ευκαιρία. Αναγνώστηκαν οι προγραμματικές δηλώσεις. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να μας διαβεβαιώνει περίπου ότι όλα θα πάνε καλά, με μια αισιοδοξία που πραγματικά, κατά την άποψή μου, δεν συμβαδίζει με τις προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου, όπως αποτυπώνονται στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που θα συζητήσουμε σε λίγες μέρες και κάνουν λόγο για ύφεση και το 2015 και το 2016. Ο Πρωθυπουργός, θυμίζω, έκανε λόγο για επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης στο πρώτο εξάμηνο του 2016, παρακαλώ. Παρήλθε το διάστημα της μετεκλογικής εφορίας και τώρα έρχεται η άλλη εφορία, με φύ και ο λογαριασμός. Το εκλογικό σώμα όντως έδωσε τη νίκη στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι έκρινε ότι αυτή η πολιτική δύναμη, αυτή η κυβέρνηση θα είναι σε θέση να εφαρμόσει το τρίτο μνημόνιο, αυτό που διαπραγματεύθηκε ερήμην μας και έφερε και υπερψηφίστηκε στη Βουλή και με δική μας συνεισφορά. Αυτό το μνημόνιο λοιπόν έκρινε ότι είναι σε θέση να το εφαρμόσει με περισσότερη κοινωνική ευαισθησία και προς το σκοπό της επίτευξης μεγαλύτερης κοινωνικής δικαιοσύνης. Για να δούμε λοιπόν σε τι συνίσταται η μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία και η εντονότερη κοινωνική δικαιοσύνη που διέπει την εφαρμογή του Τρίτου Μνημονίου. Έχουμε και λέμε καταρχάς δύο λόγια επί του τύπου της διαδικασίας. Νομίζω πριν την ουσία πρέπει να σχολιάσουμε και κάτι επί του τύπου. Για μια ακόμα φορά το νομοσχέδιο αυτό εισάγεται κατά τρόπο περίπου απαράδεκτο. Κυριολεκτικά νύχτα, αφού η διαβούλευση άρχισε το Σάββατο το βράδυ και ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα το πρωί, στην ουσία μόνο Κυριακή. Κατά την Κυριακή θα μπορούσε να είχε γίνει διαβούλευση, δηλαδή ανάρτηση σχολείων. Βέβαια αυτό είναι αντίθετο και με την αρχή της διαβούλευσης επί 15ήμερο. Και μάλιστα στην ιστοσελίδα της Βουλής αναρτήθηκε χθες το βράδυ μετά τις 11 στους δε συναδέλφους όλους εσάς, διανεμήθηκε σήμερα το πρωί με άλλο περιεχόμενο, κάποια πρόσθετα άρθρα που βέβαια δεν τέθηκαν καθόλου στη διαδικασία της διαβούλευσης. Και επειδή εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να υποστούμε μασάζ ή φροντιστήριο ή οτιδήποτε άλλο από νεόκοπους μνημονιακούς υπουργούς, αυτό οφείλουμε να το υπογρομίσουμε. Διότι νομοτεχνικά είναι μνημείο ατελούς, προβληματικής νομοθετικής λειτουργίας. Άλλα μας λέγατε, κυρίες και κύριοι της συμπολίτευσης, ως προς όλα αυτά. Μιλούσατε για αλλαγή στη νομοθετική λειτουργία, για απλοποίηση, για μεγαλύτερη διαφάνεια, για εκτενέστερη συζήτηση. Αυτά δεν γίνονται. Επί της ουσίας τώρα, κρίνουμε ότι το πολυνομοσχέδιο είναι ηφαισιακό, διότι επιβάλλει νέα φορολογικά βάρη
στους ήδη υπερφορολογημένους ιδιοκτήτες ακινήτων. Διότι επιφέρει κέριο πλήγμα στον τουρισμό, καθώς επιβάλλει έμφυα όχι μόνο στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, που φρονώ ότι είναι αυτό το κομμάτι του τουρισμού που είναι το λιγότερο προνομιούχο, δεν είναι ο τουρισμός πολυτελείας, αλλά και στους στεγαζόμενους χώρους των ξενοδοχείων, έμφυα. Κρίνουμε ότι το νομοσχέδιο είναι ατελέσφορο, γιατί ευκολότερη αποβολή οφειλετών από τη ρύθμιση των 100 δόσεων ακυρώνει στην πράξη ένα μέτρο που όντως έχει φέρει έσοδα στο Δημόσιο Ταμείο και διευκόλυνε οφειλέτες να ρυθμίσουν οφειλές. Τώρα μάλλον τους δυσκολεύει. Το ίδιο ισχύει βέβαια, δηλαδή το ατελέσφορο, για τη δυνατότητα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας στους ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στο ΕΤΑ που καταργείται, πλήττοντας ειδικά κλάδους ελευθερών επαγγελματιών όπως μηχανικούς, δικηγόρους, αυτοαπασχολούμενους. Και αυτό στην ουσία παίρνει πίσω διάταξη που η κυβέρνηση πρώτη φορά αριστερά είχε θεσπίσει, η δεύτερη φορά αριστερά ανακρούει πρίμπτα. Το νομοσχέδιο είναι άδικο, γιατί εξακολουθεί να επιβάλλει φόρο στην ακίνητη περιουσία χωρίς να προσαρμόζει επιτέλους τις πραγματικές αξίες των ακινήτων στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι κάθε προσπάθεια επιβολής φορολογίας στην ακίνητη περιουσία πρέπει να ξεκινήσει από αυτή τη συνθήκη. Άλλες οι πραγματικές αξίες των ακινήτων το 2007, το 2008, άλλες σήμερα. Εσείς που είστε υπέρ της ορθολογικότερης νομοθετικής διαδικασίας, αντίθετα με εμάς που υποτίθεται ότι δεν ήμασταν όλα αυτά τα χρόνια, όταν δυσκολευόμασταν κι εμείς, νομίζω ότι αυτό πρέπει να το προτάξετε τώρα. Είναι άδικο γιατί επιβάλλει μεγαλύτερα αναλογικά βάρη σε χαμηλότερα εισοδήματα και μάλιστα αναδρομικά. Παράδειγμα, αύξηση συντελεστή φόρου στα εισοδήματα από ακίνητα αναδρομικά από 1η-1η-2015. Εδώ βλέπουμε ότι για εισόδημα έως 12.000 ευρώ ο συντελεστής φορολόγησης αυξάνεται από το 11% στο 15%. Αυτό συνιστά αύξηση 36,3%. Ενώ για εισοδήματα από ενίκεια μεγαλύτερα από 12.000, εδώ η αύξηση συντελεστή φόρου αυξάνεται από το 33% στο 35%, αύξηση μόλις 6%. Επομένως, οι λιγότερο έχοντες πληρώνουν περισσότερα. Αυτό είναι κοινωνικά άδικο και επιτρέψτε μου να προβλέψω ότι εκτός από την έκρηξη της αδήλωτης εργασίας, στο χειμώνα που μας έρχεται θα ζήσουμε και την έκρηξη των αδήλωτων μισθωμάτων, των μαύρων μισθωμάτων. Μία απλή πρόβλεψη. Είναι άδικο γιατί φορολογεί και τα ανίσπρακτα ενίκεια. Είναι άδικο γιατί επιβάλλει ίσπραξη έμφυα και από το πρώτο ευρώ. Είναι άδικο, όπως είπα, γιατί επιβάλλει έμφυα και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια τον λιγότερο προνομιούχο, το λιγότερο προνομιούχο ή προσοδοφόρο, αν θέλετε, κομμάτι του τουρισμού. Και είναι άδικο, φυσικά, γιατί καταργεί το επαναχορηγηθέν με τον νόμο Στρατούλη επίδομα των ασφαλής των υπερηλίκων. Και για όσους από εσάς, κυρίες, κύριοι συνάδελφοι της συμπολίτευσης, πέψουν να μου πούνε ότι δεν είχαμε ψηφίσει το νόμο Στρατούλη τότε το Μάιο που είχε έρθει στη Βουλή, θα σας θυμίσω γιατί είχαμε αποχωρήσει από τη συζήτηση τότε. Σας είχαμε πει τότε, είχαμε πει στον Υπουργό που το είχε φέρει στη Βουλή, ότι δεν ήταν συντονισμένοι οι υπουργοί που φέραν το νομοσχέδιο προψήφιση με τη διαπραγματευτική ομάδα που διαπραγματευόταν στις Βρυξέλλες. Ότι προβαίνανε σε παροχές μονομερώς και ότι θα το βρίσκανε μπροστά τους. Σας είχαμε προειδοποιήσει. Και αν θυμάστε τότε είχαμε περίπου αντιμετωπιστεί με χλεβασμό. Κάποιος πρώην σύντροφός σας, δεν είναι τώρα στο κόμμα σας, δεν είναι και στη Βουλή, μας έλεγε ότι δεν αντέχουμε να βλέπουμε να καταργούνται μνημονιακοί νόμοι και γι' αυτό είχαμε τηρήσει αυτή τη στάση. Εμείς απλά σας είχαμε πει τι θα γίνει. Και αυτό που είχαμε πει γίνεται τώρα. Εσείς τώρα υποθέτω ότι αντέχετε και όχι μόνο αντέχετε, αλλά δια της συμπεριφοράς στη Βουλή υπερθεματίζεται να επαναφέρονται, να γυρίσουν ένας-ένας πίσω στη Βουλή οι αντιμνημονιακοί νόμοι. Η συνολική στάση μας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ επειδή νομίζω ότι στα πολλά και ενδιαφέροντα που λέει το νομοσχέδιο θα τοποθετηθούμε σε ειδικότερο βάθος
αύριο στη δεύτερη ανάγνωση που θα είναι κατ' ουσίαν συζήτηση επί των άρθρων, επειδή σίγουρα δεν θα προλάβω να καλύψω ούτε στα μισά. Αλλά θα προσπαθήσω να αποσαφηνίσω τη στάση μας. Καταψηφίζουμε επί της αρχής. Καταψηφίζουμε διότι λέμε όχι σε κάθε φορολογική επιβάρυνση στο ήδη υπερφορολογημένο φοροδοτικό υποκείμενο, τον Έλληνα φορολογούμενο. Λέμε ναι, αλλά θα διαμορφώσουμε τη στάση μας μέχρι την ολομέλεια και επί του παρόντος επιφυλασσόμεθα, αλλά είμαστε θετικοί σε κάθε περίπτωση σε διατάξεις που εξορθολογίζουν το σύστημα αντιμετώπισης φοροδιαφυγής. Αρκεί όντως να αντιμετωπίζουν τη φοροδιαφυγή κατά τρόπο αποτελεσματικότερο από το προϋφιστάμενο πλαίσιο. Λόγου χάρη, έχουμε κάποιες ενστάσεις στην αύξηση του ορίου του αξιόπινου του άρθρου 8 του παρόντος νομοσχεδίου. Θεωρούμε ότι η αύξηση αυτού του αξιόπιμου στην ουσία αφήνει αρρύθμιστο ή ακαταδίωκτο, αν θέλετε, μεγαλύτερο περιθώριο παραβατικότητας. Και θα τα αναπτύξουμε εκτενέστερα αύριο στη συζήτηση στη δεύτερη ανάγνωση. Τέλος, είμαστε θετικοί και σε διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου που ρυθμίζουν πλαίσια αποκρατικοποιήσεων ή ζητήματα διαρθρωτικά. Αλλά επειδή και εκεί έχουμε απορίες που χρήζουν επεξήγησης, θα περιμένουμε και αύριο να δούμε τι θα γίνει κατά την ακρόαση των φορέων. Φορείς που έχουμε καλέσει θεωρούμε ότι θα διαφωτίσουν πάρα πολύ τη συζήτηση και θα μας επιτρέψουν να αναλάβουμε και την τελική μας στάση στην ολομέλεια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη διάρθρωση των άρθρων εγώ θα σταχυολογήσω τις περικοπές ασφαλιστικών δικαιωμάτων και συντάξεων του άρθρου 1 με αναδρομικές αυξήσεις, την φορολόγηση του άρθρου 2 και μάλιστα αναδρομικά στους ιδιοκτήτες ακινήτων, την αυστηροποίηση του πλαισίου αντιμετώπισης φοροδιαφυγής αλλά και τη μείωση προστήμων για πλαστά και εικονικά τιμολόγια που μάλλον λειτουργεί ως αντικίνητρο στην αυστηροποίηση του πλαισίου, δεν το αυστηροποιεί, το αποαυστηροποιεί των άρθρων 3 και 4, την αυστηροποίηση του πλαισίου υπαγωγής στη ρύθμιση των 100 δόσεων του άρθρου 5, την αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου αντιμετώπισης του εγκλήματος φοροδιαφυγής, είπα όμως για την έστασή μας επί του άρθρου αυτού θα επανέλθουμε και αύριο, τις ρυθμίσεις σχετικά με την παραγωγή ζήθου, που και εκεί κατά την άποψή μου οφείλονται εξηγήσεις. Είναι ενδιαφέρον όμως ότι βάζετε άθρα που έχουν να κάνουν με την βιομηχανία ποτών της χώρας στο μέσο και στο τέλος του νομοσχεδίου. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή ότι κατά την ανάγνωση σε κάποιο σημείο το ρίχνουμε στο ελαφρύ αλκοόλ και προς το τέλος θα έχουμε πάει όλοι στο σκληρό αλκοόλ, στο άρθρο 18. Έτσι δεν είναι? Ενδιαφέρον αυτό. Πρωτότυπο και οπωσδήποτε έχει και κάποιο χιούμορ. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζοντας, τα άρθρα 10 και 12, επί των οποίων δεν προηγήθηκε διαβούλευση, διότι μπήκανε στο επικαιροποιημένο κείμενο σήμερα το πρωί όπως διανεμήθηκε, εκεί έχουμε κάποιες ενστάσεις σχετικά με τους ελέγχους πρόληψης του Συμβουλίου Επικρατείας, εκτενέστερα θα τα πούμε αύριο. Το άρθρο 13, το οποίο κατά την άποψή μας στερεί πόρους από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με την απαλλαγή κάποιων φυσικών ή νομικών προσώπων από την υποχρέωση καταβολής ανταποδοτικών τελών σε ΟΤΑ, και αυτό νομίζω πρέπει να το συζητήσουμε. Το άρθρο 14, την κατάργηση του ειδικού λογαριασμού που μέχρι πρότινος κάλυπτε τα ελλείμματα των κλάδων κύρια σύνδεξης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Εδώ πλέον τα ποσά αυτά ξαναμεταφέρονται στο ΑΚΑΓΕ, όπως είχαμε πει όταν νομοθετούσαμε εμείς. Δεν μπορούν πλέον αυτά τα ποσά αυτού του λογαριασμού να καλύπτουν ελλείμματα. Είναι άλλη μια προσαρμογή στην δυσκολία της πραγματικότητας. Νομίζω ότι εκτενή συζήτηση θα γίνει για τις τιμές φαρμακευτικών προϊόντων αναφοράς. Εκεί θα πρέπει να σταθμίσουμε στα πλήγματα που αναμφίβολα θα δημιουργηθούν στη φαρμακευτική βιομηχανία, αλλά και στο γενικότερο όφελος μιας μείωσης των φαρμάκων που οπωσδήποτε ευνοεί τον καταναλωτή. Τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αποκατοικοποίησεις κτλ. Νομίζω ότι θα τα δούμε αύριο εκτενέστερα. Σε κάθε περίπτωση, και για να μην μακρηγορώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μια που τώρα
Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται συχνά και γενικώς αγαπάει τους Αμερικανούς Πρόεδρους. Εγώ θα επαναλάβω αυτό που είχε πει ένας από τους σοφότερους αυτών. Μπορείς να εξαπατάς λίγους για πολύ και μπορείς και να εξαπατάς πολλούς για λίγο. Δεν μπορείς όμως με κανένα τρόπο να εξαπατάς πολλούς για πάντα. Αυτό το νομοσχέδιο, το πρώτο της νέας κυβέρνησης, μπορώ να μου διώξετε αυτό τον ενοχλητικό ήχο, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, ευχαριστώ. Αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο, το πρώτο της κυβέρνησης, σηματοδοτεί όντως την αρχή του τέλους της εξαπάτησης. Η Νέα Δημοκρατία ως αξιωματική αντιπολίτευση, εκεί που την έταξε ο ελληνικός λαός, είναι εδώ για να αναδείξει σημείο προς σημείο το μέγεθος αυτής της εξαπάτησης, το μέγεθος του λογαριασμού και το μέγεθος των αδιεξόδων που έρχονται. Σας ευχαριστώ και τα υπόλοιπα αύριο και στην Ολομέλεια.